Οι Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αποδείξεις για την ύπαρξη ενός υπέροχου παλατιού, όπως είπαν, από την εποχή του Εβραϊκού Βασιλείου της Βιβλικής Εποχής στην Ιερουσαλήμ. Τα περίτεχνα σκαλιστά πέτρινα κτίσματα που σχετίζονται με αυτό το κτίριο βρέθηκαν περίπου 3 χιλιόμετρα νοτίως της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ. Το παλάτι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχαιολόγων, χτίστηκε στον 8ο ή τον 7ο αιώνα π.Χ. Η αρμόδια υπηρεσία εξέφρασε μεγάλη έκπληξη επειδή βρέθηκαν δύο κεονόκρανα τακτοποιημένα που όμως είχαν θαυτεί. Εκτιμάται πάντως ότι το κτίριο καταστράφηκε πιθανότατα κατά την πολιορκία της Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. από τους Βαβυλώνιους.